Στην Υπουργό Παιδεία, στην κυρία Νίκη Κεραμέο, να την ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μας έκαναν την εντύπωση χθες δύο παιδιά. Δύο υποψήφοι που αρίστευσαν με 20.000 μόρια και 21.000 μόρια και δεν πέρασαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ένα από τα σχέδια, σε μία από τις τρεις δοκιμασίες. Και το παράπονο τους ήταν ότι ενώ έφτασαν τόσο ψηλά, δεν μπορούν να πάνε στην αρχιτεκτονική. Ότι ο νέος νόμος τους στερεί το όνειρο να μπουν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να κυνηγήσουν το όνειρό τους και τη ζωή τους μαζί. Γιατί φωνάζουν αυτά τα παιδιά, έχουν δίκιο? Κύριε Παυλόπουλο, αναφέρεστε σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Όπου πράγματι ήταν υποψήφιοι για την αρχιτεκτονική. Υπάρχουν ειδικά στις σχολές όπου υπάρχουν ειδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα έχουν ειδικό βάρος. Το σχέδιο στην αρχιτεκτονική είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως αντιστοίχως είναι πολύ σημαντικά τα αγγλικά όταν πηγαίνεις στην αγγλική φιλολογία. Όπως είναι τα μουσικά μαθήματα όταν πηγαίνεις στις μουσικές σπουδές. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος έγραψε κάτω από τον μέσο όρο των υποψηφίων στο σχέδιο. Είχε πάρα πολύ καλές επιδόσεις κατά τα άλλα και πραγματικά θέλω και να τον συγχαρώ, διότι, κύριε Παυλόπουλο, είναι fake news για άλλη μια φορά ότι κόπηκε. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το μηχανογραφικό του αρχιτεκτονική στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στα Χανιά. Άρα δεν κόπηκε επουδενή. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν κάποιοι άλλοι συνυποψηφοί του, οι οποίοι έγραψαν καλύτερα στο σχέδιο. Εκείνος έγραψε 13,6 στα 20, στο ίσως ένα εξαιρετικά σημαντικό μάθημα για την εισαγωγή στη συγκεκριμένη σχολή. Άρα, λυπάμαι που... Πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν? Κύριε Παυλόπουλε, σε κάθε εξεταστικό σύστημα, ναι. Όταν υπάρχει ένα όριο, υπάρχουν κάποιοι που θα είναι από κάτω και κάποιοι θα είναι από πάνω. Τώρα, ξέρετε, η συζήτηση είναι... Στο όριο. Επειδή η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκαλεί πολύ μεγάλη, ναι, συζήτηση για το αν καλώς εφαρμόστηκε σε καιρό πανδημίας, αν καλώς εφαρμόστηκε γενικώς, η συζήτηση είναι αν αυτό το εργαλείο έρχεται να αποστερήσει από παιδιά που έχουν δώσει μεγάλο κόπο και τα καταφέρνουν, μαζεύουν πάρα πολλά μόρια, γράφουν σχεδόν άριστα, αν έρχεται να τους αποστερήσει το όνειρό τους. Γιατί δεν μιλάμε για εκείνους που θα έγραφαν δύο ή τρία, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Σωστά. Είναι διαφορετική κατηγορία, συμφωνώ σε αυτό. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι πέρσι και εσείς, και πολύ σωστά, αν δεν κάνω λάθος, είχατε στυλιτεύσει το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο, πρέπει να υπάρχει, δεν είναι, ναι, δυνατόν πέρσι ένα πέρα, να όριο εισαγωγής. Με ένα, με δύο, με τρία, με τέσσερα και το καθεξής. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου, ξαναλέω, έχουν γράψει 13,6 στα 20. Δεν είναι... Και είναι κάτω από το μέσο όρο όλων των υποψηφίων. Ο μέσος όρος όλων των υποψηφίων στο συγκεκριμένο μάθημα ήταν 14,03. Ήταν κάτω από τον μέσο όρο. Και υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες παιδιά που έγραψαν καλύτερα. Ο συγκεκριμένος έγραψε πολύ καλά. Και γι' αυτό και πέτυχε την εισαγωγή του σε αυτό που ήθελε, σε αρχιτεκτονική σχολή. Αλλά σε αυτήν που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, σε αυτήν που έχει τη συγκεκριμένη που ήθελε ως πρώτη προτίμηση, υπήρξαν κάποιες εκατοντάδες παιδιά που έγραψαν καλύτερα. Αυτό είναι θεμητό. Είναι θεμητό. Γι' αυτό υπάρχουν εξεταστικές διαδικασίες, διαγνωστικές διαδικασίες, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να κατατάσσονται οι υποψήφοι. Αλλά είναι λυπηρό ότι εργαλοποιείται μέρες τώρα και με, θα έλεγα, μη ακριβή τρόπο, η συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι ακούσαμε δύο μέρες τώρα ότι κόβουμε τα όνειρα αυτά τα παιδιά. Σας έστειλαν επιστολή, γι' αυτό. Σας έστειλαν επιστολή. Εισάγονται κανονικότατα στην αρχιτεκτονική σχολή, όπως, ναι, επίσης ακούμε μέρες τώρα και εδώ πέρα εβδομάδες θα έλεγα, ότι θα μείνουν απ' έξω τα πανεπιστήμια 25.000 παιδιά παραπάνω, ναι, από πέρσι, 30.000 παιδιά παραπάνω από πέρσι, 40.000 παιδιά παραπάνω από πέρσι. Και η πραγματικότητα ποια είναι? Ποια η πραγματικότητα είναι, με βάση τα στοιχεία έως τώρα, 9.400 παιδιά επιπλέον από πέρσι δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Αλλά κοιτάξτε, ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Περιπτώσεις σε οποίες δεν πληρούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Και εδώ θέλω να στυλιτεύσω το εξής. Έχουμε 4 στους 10 φοιτητές μας που δεν αποφοιτούν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. 4 στους 10. Γιατί? Γιατί εισάγονται σε μια σχολή την εποχή που, για παράδειγμα, η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό?
Το πρόβλημα είναι ότι άμα εισάγεσαι και δεν πληρείς ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι πιθανότητες να φοιτήσεις και να αποφοιτήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Άρα, πού έχουμε οδηγήσει τα παιδιά μας? Τα έχουμε εγκλωβίσει. Γιατί τα έχουμε εγκλωβίσει? Διότι δεν θα μπορέσουν να αποφοιτήσουν, θα είναι μια ζωή με ένα πολιτήριο λυκείου, ενώ θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει και έναν άλλο δρόμο, όπως για παράδειγμα είναι η κατάρτιση, η οποία δίνει εξαιρετικές δυνατότητες αποκατάστασης. Ότι στέλνετε τα παιδιά στα ιδιωτικά κολέγια, κυρία Υπουργέ. Το ακούτε, ωραία, το έχετε απαντήσει. Και είναι σωστή η φράση, η λέξη κατηγορούν, γιατί σας αποδίδουν και πρόθεση, κυρία Κεραμέως. Λένε δηλαδή, ωραία, ότι είσαστε σε συνεννόηση με τα ιδιωτικά ΙΕΚ για να τους δίνετε πελάτες. Λοιπόν, καταρχήν, δύο απαντήσεις σε αυτό. Επειδή το άκουσα αυτό και άκουσα και μία πρωτοφανή επίθεση και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μίλησε για ντυλάρισμα και το θεωρώ πραγματικά αδιανόητα να ακούνται αυτά τα πράγματα μέσα στη Βουλή. Εγώ θα θυμίσω και το έδειξα και στη Βουλή ότι οι πρώτοι που έδειξαν την πόρτα στους αποφύτους των κολεγίων στην εισαγωγή στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εκδώσει πάνω από 10 υπουργικές αποφάσεις όπου επιτρέπουν για πρώτη φορά, και καλώς κάνανε γιατί είχαν ενωσιακή υποχρέωση, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το αποδεχθούν, όπου δώσαν τη δυνατότητα στους αποφύτους των κολεγίων να μπουν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Το αφήνω αυτό στην άκρη όμως. Λένε λοιπόν τώρα ότι όλο αυτό γίνεται για να μπουν στα κολέγια. Μα σήμερα που μιλάμε, άμα μπει ένας υποψήφιος που έδωσε πανελλαδικές για να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, θα δει δύο επιλογές μπροστά του. Ποιες θα δει? Πρώτον, το κλασικό μηχανογραφικό για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, αυτό που λέμε το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ. Αυτή λοιπόν είναι η επιλογή. Η επιλογή της κατάρτισης. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ο δρόμος πανεπιστημίου. Είναι πολύ σημαντικός δρόμος πανεπιστημίου και ένας πολύ σημαντικός δρόμος ανέλυξης. Δεν είναι ο μόνος δρόμος ανέλυξης. Ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε κάτι λιγότερο από 30% των μαθητών μας του λυκείου που πηγαίνει στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό σε άλλες χώρες δεν είναι 30, είναι 50, είναι 60. Γιατί είναι πιο ψηλά? Γιατί υπάρχει αυτή η προοπτική και πολύ συχνά ο δρόμος της κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένας ο οποίος έχει πολύ σημαντικές προοπτικές αποκατάστασης. Μήπως πρέπει σήμερα να αναβαθμιστεί και η εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ? Θα σας πω. Θα σας πω. Λοιπόν, πάνω από 130 εκατομμύρια έχουν ήδη εξασφαλιστεί για να αναβαθμιστούν όλα τα εργαστήρια στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πάνω από 60 εκατομμύρια δίνονται επίσης για τη βελτίωση λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ. Άρα βλέπετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και στα δημόσια ΙΕΚ, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ειδικότητες όπως οι web designers, οι web developers. Ξέρετε σε τι μεγάλη ζήτηση είναι αυτή στην αγορά? Σας λένε και κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ. Ένας στους τέσσερις που σπουδάζει σε δημόσιο ΙΕΚ, ένας στους τέσσερις είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Γιατί? Πήγε στο πανεπιστήμιο, δεν βρήκε δουλειά και εν συνεχεία πήγε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ για να πάρει κάποια ειδικότητα που θα του επιτρέψει να μπει δυναμικά στην αγορά. Σας λένε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που στο προηγούμενο ερώτημα της Δώρας. Λένε ότι όχι μόνο στέλνετε πελάτες στα ιδιωτικά κολέγια, αλλά εξισώσετε και τα πολιτήριά τους με τα δημόσια πανεπιστήμια και λένε, κάνουν την εξής εξίσωση. Λένε, έβαλε η Κεραμέως την ελάχιστη βάση εισαγωγής για να μην μπαίνουν εκείνοι που έγραψαν 2, 3 ή 4. Μάλιστα. Μα ο ίδιος μαθητής που αποκλείεται από το δημόσιο πανεπιστήμιο εξαιτίας της χαμηλής επίδοσής του, μπορεί αύριο, αν έχει χρήματα, να πάρει στο ιδιωτικό κολέγιο και να πάρει ένα εξίσου εισάξιο, ένα εισάξιο δίπλωμα με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς πέτυχε η κυρία Μέως? Κύριε Παυλόπουλε, επειδή θέλω να μιλώ με στοιχεία, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα το δείξω εδώ πέρα. Υπουργική απόφαση 2016, Νικολάου Φίλη. Σε αυτή την υπουργική απόφαση είναι η πρώτη φορά που πτυχία κολεγίων, απόφοιτοι κολεγίων μπαίνουν στο δημόσιο σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και εδώ, να σας το δείξω κιόλας. Να σας το δείξω. Που εξισώνονται τα πολιτήρια. Είναι η πρώτη φορά, ορίστε, υπογραφή εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, Νικολάου Φίλη. Είναι η πρώτη φορά. Και ακολούθησαν άλλες 10. Η πρώτη φορά 10... που τι πράγμα, που εξισώνονται τα πολιτήρια. Είναι η πρώτη φορά που απόφοιτοι κολεγίων, πρώτη φορά απόφοιτοι κολεγίων μπαίνουν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και ένα λεπτό, χωρίς επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς άλλη διαδικασία. Γίνεται η απόλυτη εξίσωση.
Όχι, προσέξτε, μα δεν υπάρχει εξίσωση. Ούτε τότε ούτε τώρα. Αλλά... Αυτό είναι ένα από τα άλλα από τα fake news. Αλλά... Όταν κανείς έχει τελειώσει ένα από αυτά τα πανεπιστήμια της αλλοδαπής, γιατί είναι τίτλος αλλοδαπής, περνάει από μια διαδικασία στο λεγόμενο ATN. Εκεί η αίτησή του μπορεί να γίνει δεκτή, μπορεί να απορριφθεί ή μπορεί να γίνει δεκτή υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή να πρέπει να δώσει πλέον μαθήματα στο πανεπιστήμιο, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να πρέπει να κάνεις πρακτική άσκηση και το καθεξής. Άρα δεν υπάρχει καμία εξίσωση. Η λέξη εξίσωση είναι και αυτή ένα fake news. Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα γινόταν και επί Φίλη και επί Γαβρόγλου και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς το ίδιο. Είναι τέτοια υποκρισία που δεν έχουν καν το θάρρος να το πούν αυτό. Δεν έχουν καν το θάρρος να εξηγήσουν ότι είχαν υποχρέωση να το κάνουν. Και καλώς κάνανε. Διότι υπάρχει συμφωνείτε κάτι πλέον ευρωπαϊκό με αυτή, δίκιο. Συμφωνείτε, υπάρχει λοιπόν, κάτι πλέον ευρωπαϊκό ναι. δίκιο. Mm-hmm. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ πέρα θεωρώ πραγματικά, θεωρώ λυπηρό το να αγνοούμε έναν τεράστιο κλάδο της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αυτός είναι η δημόσια κατάρτιση. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν παιδιά μας που συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους για να μπουν στα δημόσια ΙΕΚ. Τεχνική τουριστικών καταλυμάτων σε τεράστια ζήτηση. Mm-hmm. Τεχνική για ζητήματα κινηματογράφου, ηχοληψίας και το καθεξής σε πολύ μεγάλη ζήτηση. Κυρία Υπουργέ, ξαναλέω, μια η τεχνική να πληροφορικής, ναι. αυτή όλη, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω, mm-hmm. ότι πλέον έχει μπει στην οτροπία του κόσμου, μπαίνει στην οτροπία ότι δεν υπάρχει μόνο το πανεπιστήμιο. Έχουμε πολλά ερωτήματα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν 4 στους 10 φοιτητές μας δεν αποφοιτούν, κάτι κάνουμε λάθος ως πολιτεία και το μόνο εύκολο να κάνουμε δεν το βλέπουμε. Το μόνο εύκολο για μια κυβέρνηση είναι να λέει όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Όλοι ελεύθερα. Εντάξει. Χωρίς να σκέφτεται. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτοί που αποφοιτούν αυτά, να βρίσκουν δουλειά και να μην είναι με το πτυχίο. Εδώ πέρα, κύριε Παυλόπουλε, δεν αποφοιτούν καν. Να κάνουν οτιδήποτε άλλο για να επιβιώσουν. Κάντε μας τη χάρη, σας παρακαλούμε πολύ. Λίγα λεπτά υπομονή. Μόνο μία κουβέντα. Υπουργέ. Άμα επιτρέπετε, μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Η προηγούμενη κυβέρνηση, για να το κάνει αυτό, για να δώσει δυνατότητα να εγγράφονται άπαντε στο πανεπιστήμιο, ίδρυσε 153 νέα πανεπιστημιακά τμήματα. 153. Σε μερικά από αυτά ο ρυθμός αποφύτησης, ξέρετε πώς είναι, 3% κατέτος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, κυρία Κεραμέως. Πάμε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Κεραμέως. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Μας στέλνει μία φίλη η κυρία Λεμπέση, η κυρία Κεραμέως, για αυτό που είπατε για τον νόμο Φίλη το 16 για τα ιδιωτικά κολέγια. Ότι όντως το υπέγραψε, όπως το δείχνετε, γιατί ήταν μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά το 18 το κατήργησε. Είναι έτσι. Δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Καταρχήν δεν είναι μία απόφαση. Εγώ έχω δείξει στη Βουλή πάνω από 10 τέτοιες αποφάσεις και όχι μόνο Φίλη Γαβρόγλου, όλων των Υπουργείων, πολλών Υπουργείων δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ. Πότε καταργήθηκε? Το Μάιο του 19. 2 μήνες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί? Για να δείξουν ότι τάχα τα βάζουν με τα κολέγια. Τέτοια ήταν η υποκρισία. 4 χρόνια το εφάρμοσαν και καλά κάνανε, ξαναλέω, γιατί είχαν υποχρέωση να το κάνουν και ξαφνικά 2 μήνες πριν τις εκλογές όλο το πτυχίο. Λέτε πάντως ότι είναι απολύτως εισάξιο το πτυχίο. Όχι, όχι. Πρέπει να περάσει από διαδικασία επιπρόσθετη. Το λέω ξεκάθαρα, διότι δεν είναι δυνατόν να συντηρούμε αυτό. Γιατί αν κόβετε τον μαθητή του 2 και 3. Ένα λεπτό. Γιατί αν βάζετε τουλάχιστον στη βάση, ώστε αυτό που γράφει 2 και 3. Λέτε ότι δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, με 2 και 3 στο πανεπιστήμιο και πάει και παίρνει, αγοράζοντας ένα πτυχίο απολύτως εισάξιο με το δημόσιο πανεπιστήμιο, χωρίς επιπρόσθετη δοκιμασία, χωρίς, να το πω έτσι, επιπρόσθετη βάσανο. Δεν είναι κανονικό, το καταλαβαίνετε. Κύριε Παυλόπουλε, είστε έγκριτος δημοσιογράφος και πιστεύω ξέρετε, ξεχωρίζετε τα fake news προφανώς από τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε άλλη μια περίπτωση fake news. Δεν υπάρχει καμία ισοτίμηση. Εάν κάποιος είναι απόφυτος τέτοιου πτυχίου, πρέπει να καταθέσει μια αίτηση στο ATN. Αυτή η αίτηση θα κριθεί. Μπορεί να κριθεί θετικά, μπορεί να κριθεί αρνητικά, να απορριφθεί ή μπορεί να κριθεί θετικά υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή να πρέπει να δώσεις εξετάσεις σε δημόσιο πανεπιστήμιο, να πρέπει να κάνεις πρακτική άσκηση και το καθεξής. Άρα είναι άλλο ένα παράδειγμα fake news πώς η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για ισοτίμηση. Μία κουβέντα για να κλείσουμε την προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. 7 στους 10 πολίτες ζητούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι αλήθεια και αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις και από ανθρώπους που ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κεραμέως. Ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ακόμα και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 55% ζητάει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν τώρα, λόγω της πανδημίας, θέλω 2 ερωτήματα να κάνω.
ήταν η κατάλληλη χρονιά για να γίνει αυτό, δεδομένου ότι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλοί αντοχές των παιδιών μας τα τελευταία 2-7 χρόνια. Όσο καλά κι αν πήγε η τηλεκπαίδευση, και το καταλαβαίνετε αυτό που λέω για την ψυχολογία τους, και ένα δεύτερο για τα ειδικά μαθήματα, επειδή ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας γύρω από αυτό. Ναι, ναι. Τι θα γίνει με την ένταξή τους στο πρόγραμμα? Γιατί δεν διδάσκονταν τα ειδικά μαθήματα στα οποία καλούνται να δώσουν εξετάσεις μετά τα παιδιά για να εισέλθουν σε συγκεκριμένες σχολές. Λοιπόν, λυπάμαι που και σε αυτό θα πω δυστυχώς ότι είναι ανακρίβεια. Δεν διδάσκονταν παλιότερα, πράγματι υπάρχουν πολλά ειδικά μαθήματα, υπάρχει το σχέδιο, υπάρχουν 4 μουσικά μαθήματα, υπάρχουν οι γλώσσες γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά. Πέρσι ψηφίσαμε διάταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την ψήφισε, να το υπογραμμίσω, που προέβλεψε για πρώτη φορά τη διδασκαλία όλων των ειδικών μαθημάτων στα παιδιά που το επιλέγουν. Στα παιδιά που το επιλέγουν και συγκροτήθηκαν τμήματα αναομάδες σχολείων. Αυτό ψηφίστηκε πέρσι, ξεκίνησε, δρομολογήθηκε πρώτη φορά φέτος για όλα τα ειδικά μαθήματα. Γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, διότι θεωρούσαμε αδιανόητο ως κυβέρνηση να εξετάζεσαι, ας πούμε, για να μπει στην γαλλική φιλολογία και να εξετάζεσαι γαλλικά, ισπανλαδικές και να μην διδάσκεται στο δημόσιο σχολείο. Ωστόσο, προβλέφθηκε λοιπόν και ξεκίνησε για πρώτη φορά η εφαρμογή τη χρονιά που μας, τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Ρωτήσατε αν ήταν η κατάλληλη χρονιά. Θέλω να σας το πω πώς ακριβώς το νιώθω. Το μόνο εύκολο για μένα θα ήταν να πω, ξέρετε τι, έχουμε πανδημία, να μην εφαρμοστεί. Δεν θα ήταν το σωστό. Και δεν θα ήταν το σωστό γιατί κάθε χρονιά που περνάει και επιτρέπουμε να εγγράφονται παιδιά τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, έχουμε εγκλωβίσει άλλη μία γενιά. Έχει περάσει άλλος ένας χρόνος που δεν έχουμε δώσει τις σωστές εναλλακτικές στα παιδιά μας. Και το υπογραμμίζω. Ο σκοπός δεν είναι να μπεις στο πανεπιστήμιο. Ο σκοπός είναι να μπεις και να βγεις. Όχι μόνο να μπεις για να λένε οι πολιτικοί ότι εγώ σε έβαλα στο πανεπιστήμιο. Είναι το μόνο εύκολο για μια κυβέρνηση να λέει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι όμως το σωστό. Το σωστό είναι να βλέπεις αν μπορεί να φοιτήσει και αν μπορεί να αποφοιτήσει. Γιατί σε ενδιαφέρει ο δρόμος που θα επιλέξει ο νέος να έχει προοπτική, να έχει διέξοδο. Τώρα, να του δώσει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, τα όνειρά του, να καλλιεργήσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές του. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς χτίζουμε τις αναλλακτικές και από εκεί και πέρα επαφείται στα παιδιά μας οι επιλογές που εν τέλει θα κάνουν. Να πάμε σε δύο ακόμη θέματα. Ναι. Σχολεία Σεπτέμβρης, πώς θα ανοίξουν? Θα εμβολιαστούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές? Πάμε σε αυτή την επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό που πλέον υπερβαίνει το 75% και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι είναι από τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανταποκριθεί μαζικά. Ναι. Χρειαζόμαστε όμως κι άλλο. Και γι' αυτό και έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και αναφέρομαι και στους εκπαιδευτικούς, αναφέρομαι στους φοιτητές μας. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχει ανοίξει η πλατφόρμα και για τους μαθητές άνω των 15 ετών. Είμαστε σε μία πολύ διαφορετική θέση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι δεν είχαμε το εμβόλιο. Φέτος έχουμε αυτό το μοναδικό δώρο της επιστήμης. Θα μπει για κάποια κατηγορία, κυρία Υπουργέ. Ακούγεται για τους καθηγητές και τους δασκάλους και το διοικητικό προσωπικό. Ακούγεται για τα αμφιθέατρα. Υπάρχει αυτή η σκέψη? Πάμε προς τα εκεί. Και θα σας πω, κοιτάξτε, δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση για την ώρα. Όλα συζητούνται και συζητούνται με τις αρμόδιες επιτροπές, με την Επιτροπή των Ειδικών. Το επόμενο διάστημα θα εντείνουμε τις συζητήσεις μας σχετικά με το άνοιγμα συνολικά των εκπαιδευτικών δομών. Να πω όμως το εξής, ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι διαζώσεις εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Διαζώσεις. Και συζητάμε με τους ειδικούς τρόπους με τους οποίους θα επαναλειτουργήσουμε διαζώσεις από τον Σεπτέμβριο. Αξιοποιώντας όλα τα σημαντικά εργαλεία που έχουμε, με πρώτον εμβολιασμό, ναι, αλλά και άλλα εργαλεία που από υπάρχουν. Από τι θα εξαρτηθεί, για παράδειγμα τα απόφαση σας, εργαλείο για τα σχολεία, ναι, τα οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στην προηγούμενη φάση. Ναι. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ένα σχεδόν στα δύο κρούσματα που επιβεβαιώνονταν προέρχονταν από self-test. Σύμφωνα. Άρα αυτό πρέπει να το θυμηθούμε. Και πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι κρίσιμο όμως να καταλάβουμε. Το οποίο νομίζω είναι σημαντικό για τα σχολεία και ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν θα εμβολιαστούν. Να καταλάβουμε ποιο θα είναι το κριτήριο της απόφασής σας. Το κριτήριο της απόφασής σας θα είναι εάν παραμονές ανοίγματος, αν αρχές Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου, έχουμε υπερδιασπορά, οπότε θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις οι οποίες θα είναι πιο δραστικές.
Ποιο θα είναι το κριτήριο της απόφασής σας? Γιατί προφανώς μας το επιβεβαιώνετε και εσείς, εξετάζετε όλα τα ενδεχόμενα. Είμαστε σε συζητήσεις. Το έχουμε πει αυτό εδώ και καιρό. Ναι, ναι. Όλα προφανώς στο τραπέζι. Είμαστε σε συζητήσεις αυτήν την εποχή με τους ειδικούς. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Όμως, όταν οριστικοποιηθούν οι όροι της διαζώσης λειτουργίας, φυσικά θα γίνουν εκτενείς ανακοινώσεις. Αλλά αν μπορώ να αξιοποιήσω την ευκαιρία που βρίσκομαι στο σταθμό σας για να απευθύνω ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα να αξιοποιήσουμε αυτό το μοναδικό δώρο της επιστήμης, πραγματικά το μοναδικό δώρο, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν με τους ειδικούς φρουρούς, με την παρουσία των ομάδων ασφαλείας, φύλαξης που προέβλεψε το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από όσο ξέρω, ολοκληρώνεται η διαδικασία σχετικά με την πρόσληψη αυτών των μελών. Και από εκεί και πέρα δρομολογεί τις σχετικές διαδικασίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την εκπαίδευσή τους και το καθεξής. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα όμως, γιατί έχουμε νομοσχέδιο, μόνο μία κουβέντα να πω. Παρακαλούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο εισάγει μία βασική αλλαγή. Δίνει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στο σχολείο να αποφασίζει περισσότερα πράγματα και να μην αποφασίζει για τα πάντα το Υπουργείο. Να δώσουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία. Μιλάτε για τα βιβλία. Για το πολλαπλό βιβλίο, λέτε, και και τα προγράμματα, τα νέα προγράμματα. Το να εγκρίνουν τα σχολεία τα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα, να φύγουμε από τη λογική ότι το Υπουργείο ελέγχει τα πάντα. Γιατί πρέπει να φύγουμε από τη λογική? Γιατί η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όσο περισσότερο η λήψη απόφασης είναι στο σχολείο, τόσο καλύτερα τα μαθησιακά αποτελέσματα. Και βεβαίως το περίφημο θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, να οδηγήσουμε, να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς μας να ανεληχθούν, να εξελιχθούν. Προβλέπεται λοιπόν η αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Εκεί όσοι δεν συμμετέχουν σε αυτό, στη διαδικασία, τι θα γίνει? Καταρχήν να πούμε ότι η αξιολόγηση αυτή καθεαυτή είναι καθαρά βελτιωτική. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης παίρνει κανείς μόρια για να γίνει διευθυντής σχολείου, διευθυντής εκπαίδευσης κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη θετικής αξιολόγησης προβλέπεται πρόσθετη επιμόρφωση. Τώρα, η συμμετοχή είναι βεβαίως υποχρεωτική. Mm-hmm. Δεν νοείται ένα τέτοιο θεμελιώδη πυλώνα της εκπαιδευτικής λειτουργίας να μην είναι. Είναι λοιπόν υποχρεωτική η συμμετοχή, όπως και στο δημόσιο ευρύτερα. Όπως και στο δημόσιο ευρύτερα. Όποιος αρνηθεί, όποιος πει. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Μάλιστα. Με αγωνία, μια πολύ γρήγορη απάντηση σας παρακαλούμε. Ναι. Τα πτυχία των ΕΠΑΣ, σχολές ΟΑΕΔ, θα αλλάξουν για φέτος? Η αξιολόγηση. Έχει ψηφιστεί η διάταξη η οποία προβλέπει ότι για τους νέους μας που είναι ήδη μέσα στις σχολές θα ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς. Μάλιστα. Να πω και μια κουβέντα μόνο, κύριε Παυλόπουλο, μου επιτρέπετε. Από Σεπτέμβριο έχουμε νηπιαγωγείο από τα 4 σε όλη τη χώρα. Δραστηριότητες στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Δεξιότητες, εργαστήρια δεξιοτήτων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια. Τότε τα κτίρια λίγο να δούμε, κύριε Υπουργέ. Τα σχολεία. Και ραντεβού το Σεπτέμβριο, να τα ξαναπούμε. Μισό λεπτό. Διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Λοιπόν. 11.700 διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, η πρώτη μετά από 12 χρόνια. Τα πρώτα πρότυπα επάλ στην ιστορία της χώρας και πάρα πολλά άλλα. Να τα ξαναπούμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ. Αρχές Σεπτεμβρίου. Θα σας ζητήσουμε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Είχε...